Στα προεκλογικά, χθες ο Γιώργος Κολοκασίδης, υποψήφιος πρόεδρος για την Δημοκρατία, είχε παραθέσει μία διάσκεψη τύπου, στην οποία παρέθεσε και καταγγελίες σε σχέση με τη συμπεριφορά των κομμάτων. Το φιλοξενούμε σήμερα εδώ στο στούντιο για να αναλύσουμε και να συζητήσουμε λίγο περισσότερο. Καλό μεσημέρι, κύριε Κολοκασίδη. Καλώς σας βρήκα, κύριε Σοκράτη. Λοιπόν, πώς θα πάει η προεκλογική μέχρι στιγμής, τι επαφές κάνετε και θα πάμε και για το χτεσινό, να σχολιάσουμε και λίγο το βίντεο. Εξελίσσεται, κύριε Σοκράτη. Το διάλογος με την κοινωνία. Διάλογος με την κοινωνία. Βέβαια θα γίνει κλιμάκωση μετά το Σεπτέμβριο που είναι η τελική ευθεία. Αλλά εξελίσσεται, διότι ενημερώνω τον κόσμο, τους πολίτες, οι οποίοι είναι συνηθισμένοι να επικοινωνούν με κόμματα, mm-hmm. και αυτό είναι μια διαφοροποίηση, διότι εγώ δεν έχω μεσολαβητές, διαμεσολαβητές, κομματικούς διαμεσολαβητές. Καθιστά όμως πιο δύσκολη την δική σας θέση ή την απήχηση προς τον κόσμο το γεγονός ότι δεν προέρχεστε από ένα κόμμα και έχει βαρεθεί, και ερχόμενος και στο χθεσινό, έχει βαρεθεί ο κόσμος, διαπιστώνεται, τα κόμματα ή όχι, ή τη συμπεριφορά που πηγάζει, ναι, από κάποιους ανθρώπους που είναι μέσα στο σε κομμάτι. Στο πρώτο σημείο που θέτεται, ναι, όταν δεν υπάρχει οργανωτική δομή κομματική, τότε οπωσδήποτε πρέπει να ξεκινήσει, πρέπει να ξεκινήσει από το στάδιο της διαμόρφωσης μιας οργανωτικής δομής. Ναι. Αυτό είναι μια δυσκολία. Το δεύτερο σημείο όμως, και απαντάω στο ερώτημά σας, είναι ότι ο κόσμος, ναι, είναι πολύ μπουχτισμένος από τα κόμματα, νιώθει ότι τα κόμματα, και πιστεύω ότι έχει δίκαιο, ότι η ολιγαρχία των κομμάτων, όπως την ονόμασα χθες, η κομματοκρατία, ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την ασυδοσία και για το γεγονός ότι υπάρχει διαφθορά, απουσία λογοδοσίας. Δηλαδή τα κόμματα λειτουργούν περίπου πάνω από τον νόμο, ως μια νέα αριστοκρατία. Ποιος τα ψηφίζει όμως τα κόμματα, κύριε Κολοκασίδη? Έχετε δίκιο. Ο κόσμος δεν είναι, δηλαδή μπορεί αυτή τη στιγμή εσείς να συναντάτε ομάδες ανθρώπων που σας λένε ότι είναι αγαναχτισμένοι. Δεν ξέρω και σε ποιες ηλικίες το βλέπετε περισσότερο αυτό, αλλά υπάρχει ένα δεδομένο, μετρώντας το εκλογικό σώμα στην Κύπρο, ότι όλο και περισσότερο διευρύνεται αυτό το χάσμα γενεών, με τους νέους να μην πηγαίνουν στην κάλπη. Ναι. Και τους μεγαλύτερους σε ηλικία που είναι ζυμωμένοι περισσότερο και μέσα στην ιστορική εκείνη περίοδο με τις πληγές της Κύπρου και από τα γεγονότα του 1974 και πιο πίσω με τις δικοινωτικές ταραχές, που το νιώθουν χρέος και υποχρέωση. Μα να μην πάω να ψηφίσω το κόμμα μου στο τέλος της ημέρας. Ακόμη και αν αγαναχτούν ενίοτε με συμπεριφορές ή καταστάσεις που βγαίνουν στην επιφάνεια και προέρχονται από πρόσωπα που δραστηριοποιούνται. Όχι τόσο, κύριε Σοκράτους, και θα σας επισημάνω ένα φαινόμενο που είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε, της αυξημένης αποχής. Δηλαδή η αποχή στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές ήταν 35% περίπου, πάνω από 35%. Εδώ μιλάμε για, σε απόλυτους αριθμούς, περίπου 190.000, 200.000 άτομα τα οποία είναι εγγεγραμμένα, αλλά απέχουν από τη διαδικασία. Και έχουν εγκαταλείψει κομματικούς χώρους. Δηλαδή, αν δείτε τους αριθμούς των κομμάτων, τους απόλυτους αριθμούς σε ψήφους από το 2011 στο 2021, υπάρχει μια τεράστια εκροή υποστηριχτών των κομμάτων, από τις δεξαμενές των κομμάτων προς την αποχή. Αυτό δεν ενοχλεί τόσο τα κόμματα. Αυτό που τα ενοχλεί είναι οι συγκριτικές απώλειες. Δηλαδή, όσο χάνω το ίδιο με το διπλανό κόμμα προς την αποχή, δεν με ενοχλεί τόσο. Ναι. Με ενοχλεί όταν χάνω περισσότερα από ό,τι χάνει το διπλανό κόμμα προς την αποχή. Ναι, εσείς αλλά πιστεύετε, ο κόσμος μπορείτε να το κεφαλαιοποιήσετε αυτό το ποσοστό της διαρροής. Θα σας πω ποιο είναι η δυσκολία. Είναι να γυρίσει ο κόσμος, γιατί έχει γυρίσει την πλάτη στην πολιτική, να γυρίσει και να ακούσει πολιτικό λόγο, ο οποίος είναι διαφορετικός, και να το μετρήσει, αν είναι και ειλικρινής. Δηλαδή, εγώ το μόνο που ζητώ από τους πολίτες είναι να γυρίσουν το βλέμμα και να ακούσουν, ναι, και να μετρήσουν αν νιώθουν ότι αυτά τα οποία ακούν είναι ειλικρινή. Ναι. Απλώς πολλοί έχουν κοφεύσει. Δηλαδή, πολλοί έχουν γυρίσει την πλάτη και λένε δεν με ενδιαφέρει αυτό. Όλοι, να σας πω ένα κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα των ανεξάρτητων υποψηφίων μέχρι τώρα, και δεν μιλώ για τους ανεξάρτητους αυτούς που έρχονται και υποστηρίζονται από κόμματα, αλλά λένε ότι και παραμένουν ανεξάρτητοι. Ναι. Μιλώ για τους πραγματικά ανεξάρτητους που δεν έχουν κομματικό δεκανίκι ή οτιδήποτε άλλο. Ο κόσμος
έρχεται και σας ακούει να λέτε ότι εμείς προσφέρουμε πραγματικά το διαφορετικό. Και όντως, εάν καθίσει να συζητήσει μαζί σας ή δει τις προτάσεις σας, έχετε στοιχεία διαφορετικότητας όλοι σας. Το θέμα είναι πώς ακριβώς έλκετε τον κόσμο και ποιο είναι αυτό το σημείο που σας κάνει εσάς διαφορετικό από όλους τους άλλους ανεξάρτητους υποψηφίους. Καταρχάς, να προσθέσω ακόμη μία διαφοροποίηση σε αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως. Δηλαδή, υπάρχουν άτομα υποψήφοι οι οποίοι κατέρχονται υποτίθεται ως ανεξάρτητοι και στην πορεία εξασφαλίζουν υποστήριξη ή μπορεί να είναι και προσυνεννοημένο να κατεβούν ως ανεξάρτητοι και να κερδίσουν κομματική υποστήριξη στη συνέχεια. Εγώ διαφοροποιούμε και ως προς το εξής. Δεν διεκδίκησα κομματική υποστήριξη. Γι' αυτό με διαφοροποιεί από άλλους οι οποίοι αυτοχαρακτηρίζονται ανεξάρτητοι με την έννοια ότι άλλοι μπορεί να διεκδίκησαν και να μην εξασφάλισαν. Εγώ δεν διεκδίκησα κομματική υποστήριξη και γι' αυτό έχω και πάρα πολύ δραστικό πρόγραμμα εναντίον της κομματοκρατίας. Δηλαδή, δεν διεκδίκησα για να μπορώ να έχω μια καθαρή θέση αλλαγής των θεσμών και καταπολέμησης της κομματοκρατίας η οποία ευθύνεται για αυτή τη διαφθορά. Αυτό με διαφοροποιεί το γεγονός ότι αντιμετωπίζω με τοπικά το φαινόμενο της διαφθοράς και της κομματοκρατίας. Τι σας κάνει όμως να μην διεκδικείτε, δηλαδή όλα τα κόμματα είναι στο ίδιο επίπεδο διαφθοράς, είναι όλοι απογοητευμένοι, γιατί συμμετείχατε και εσείς χρόνια στο ΔΥΚΟ και από τη θέση του αναπληρωτή πρόεδρου του κόμματος, αλλά λέτε τώρα ότι εσκεμένα δεν έχετε διεκδικήσει, δεν έχετε έρθει σε συζήτηση διαπραγμάτευση. Διότι δεν ήθελα... τα ζήσατε εκ των έσω και νιώθετε ότι είναι ανειλικρινής και οι προθέσεις ή οι διαδικασίες εντός ενός κόμματος. Να σας πω, καταρχάς όταν ήμουν και τότε στο ΔΥΚΟ, έλεγα τα ίδια πράγματα. Ένιωθα ότι υπήρχε υπερβολικός έλεγχος κομματικός. Και το έλεγα και σε κομματικές συνάξεις όταν ήμουν στο ΔΥΚΟ. Έλεγα, ας πούμε, να σας πω ένα παράδειγμα, ήμουν εναντίον του κομματικού πατριωτισμού και το έλεγα τότε. Έλεγα, δεν νοείται να μιλάμε για κομματικό πατριωτισμό, διότι ο πατριωτισμός αφορά την πατρίδα, δεν μπορεί να υπάρξει κομματικός πατριωτισμός. Έλεγα και τότε ότι τα κόμματα πρέπει να είναι αναλώσιμα. Αν δεν εκπληρώνουν τον λόγο ύπαρξης τους να βελτιώνουν την τύχη αυτής της κοινωνίας, πρέπει να καταδικάζονται στο πύρ του εξώτερων. Το έλεγα τότε. Δεν λέγω ότι δεν υπάρχουν ειλικρινείς άνθρωποι. Σε όλους τους χώρους υπάρχουν και ειλικρινείς άνθρωποι. Απλώς υπάρχει ένα σύστημα το οποίο ουσιαστικά επιβάλλει την θέλησή του. Ένα σύστημα κομματικού ελέγχου στο οποίο αναγκάζονται ακόμα και ειλικρινείς άνθρωποι να υποκλίνονται. Άρα είναι συστημικό το ζήτημα και όχι ατομικό. Δεν είναι ότι έτυχε αυτή την περίοδο να έχουμε μια σειρά αναξιόλογων, ανειλικρινών ανθρώπων. Όχι. Υπάρχει ένα σύστημα που ακόμη και νέους ανθρώπους οι οποίοι εντάσσονται στην πολιτική, οι άτομα τα οποία είναι ειλικρινοί, υποχρεούνται να σιωπήσουν είτε να αποβληθούν από το σύστημα. Ναι. Εγώ είχα εκπαραθυρωθεί κάποια στιγμή, είχα αποβληθεί. Έτσι, για το τέλος, τι μήνυματα λαμβάνετε από τις επαφές που πραγματοποιείτε με τον κόσμο? Παίρνω πάρα πολύ ενθαρρυντικά μηνύματα για αυτό ακριβώς το ζήτημα που συζητούμε. Το δηλαδή, ότι δεν μπήκατε σε συνδιαλλαγές με κόμματα. Ότι δεν μπήκα σε μια διαδικασία συνδιαλλαγής και το γεγονός ότι ο κόσμος έχει μποκτήσει. Δηλαδή έχει συνέστηση του γεγονός ότι πιάσαμε πάτο. Θέλει να βγει από τον πάτο. Άρα πρέπει να κάνει την υπέρβαση, σας λένε. Άρα πρέπει... Να κάνει την υπέρβαση, σας λένε. Ναι, βεβαίως εγώ θα το αντιστρέψω και θα πω ναι, ότι και οι πολίτες πρέπει να κάνουν μια ενδοσκόπηση και να πούν είναι ώρα να αναλάβουμε και εμείς ως πολίτες τις ευθύνες μας, διότι στο τέλος της ημέρας την αλλαγή στη δημοκρατία τη φέρνει ο πολίτης, όχι απλώς ένα ηγέτης. Ένας ηγέτης θα ακούσει ή θα ενισχυθεί, θα προωθηθεί από τους φωτισμένους πολίτες. Πρέπει οι πολίτες να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ναι. Το θέμα είναι ότι οι πολίτες απογοητεύτηκαν πολλές φορές επειδή με την ανάδειξη στην εξουσία έχει φανεί ότι πολλές φορές δεν λαμβάνονται υπόψη είτε τα αιτήματα των πολιτών έχετε είτε οτιδήποτε άλλο. Διότι πρέπει να έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο ότι τις περισσότερες φορές... Και περιμένουμε τις μέρες των εκλογών να περνάνε κομματικά αυτοκίνητα, να παίρνουν στην κάλπη τους μεγαλύτερους. Ναι. Και επίσης είναι πολύ γνωστό βέβαια το φαινόμενο των υποσχέσεων οι οποίες δεν τηρούνται. Ναι. Εγώ λέω στους πολίτες, ακούστε με και κρίνετε με. Αξιολογήστε με αν θεωρείτε ότι είμαι ειλικρινής. Αν θεωρείτε ότι είμαι ειλικρινής, σημαίνει ότι αυτά τα οποία λέω θα τα προωθήσω. Και μπορεί να πετύχω τα 10 από τα 12, τα 15 από τα 20.
αλλά θα αγωνιστώ για να τα πετύχω. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κολοκασίδη. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Σύντομο διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και αμέσως.